καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα, κύριε Τσόχο. Έτσι, ξεκίνησε τον πρόλογο, λέω πάει μπερδέθηκε αυτός, νομίζω ότι βγάζει το Σαμπράκο. Ναι, νόμιζα ήταν ο Σαμπράκος, ναι. Αλλά τελικά μου είπαν, μου ειδοποιούν στο ακουστικό ότι είσαι ο Μιχάλη Τσόχος. Καλησπέρα, Μιχάλη. Σε θαυμάζω από μικρό παιδί. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και εγώ μεγάλωσα μαζί σου. Ακούγοντας τις εκπομπές σας μεγάλωσα, κύριε Ζαχώρα. Μ' αρέσει να το λέω πάντα αυτό το Σαμπράκο. Μεγάλωσα διαβάζοντας τα ρεπορτάζ σου, Βασίλη μου. Ποιον έχεις δίπλα σου? Κανένας. Α, γιατί ακούγεται σαν να γελάτε πολύ. Όχι. Α, λέω μήπως έχεις κόσμο που συζητάτε όλα αυτά τα καλούδια που μας προκύπτουν τις τελευταίες ημέρες και με αυτά αναγκαστικά θα ασχολούμαστε και τις επόμενες μέρες. Όχι, δεν έχω κόσμο, τώρα είμαι στο αυτοκίνητο μόνος μου. Ότι τα έχω συζητήσει με διάφορους, τα έχω συζητήσει, τα έχω πει στο ραδιό. Γενικά τις αυτοκίνητες έχω περάσει πάρα πολύ καλά από όλα αυτά που διάβαζα ότι θα ανακοινωθούν. Δηλαδή, πραγματικά είχα πολύ μεγάλη περίεργα να δω μέχρι πού θα φτάσει η γελιότητα. Διότι ήταν απολύτως βέβαιο ότι ό,τι θα ακούγαμε σήμερα, ό,τι θα ανακοινωνόταν θα ήταν μια γελιότητα. Ναι. Απλώς είχα έτσι, είχα μια ίντριγκα, ρε παιδί μου, ότι μέχρι πού θα φτάσει, ας πούμε, η γελιότητα. Μέχρι σε ποιο σημείο θα φτάσει η γελιότητα. Έφτασε έως ένα ορισμένο σημείο. Δεν τα σπάσε τα κοντέρ, θα μπορούσε και να τα σπάσει. Α, δεν τα σπάσε, λες. Τα βάνη, αλλά δεν... δεν τα τρύπησε. Χτύπησε τα βάνη. Χτύπησε τα βάνη. Διαβάσαμε μέσα στο Ιράκ ακόμα καλύτερα πράγματα. Ακόμα, και κλεισμένο το θυρών επαόριστον, ακούσαμε ένα σενάριο, ακούσαμε, δεν θα παίζουν, ακούσαμε, ακούσαμε παντού, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, ακούσαμε διάφορα σενάρια. Μάλιστα. Τώρα τι θες, υπάρχει... δεν θα αξιολογήσω αυτά. Ναι, φυσικά, αφού πω ότι υπάρχει μια πληροφορία ότι ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης κατέθεσαν πρόταση μορφής κατά του Βαγγέλη Μαρινάκη για να τον τελειώσουν από την Προεδρία της Λίγκας. Οκ. Θα δούμε τι θα γίνει στα επόμενα λεπτά. Θα περιμένουμε να δούμε αν επιβεβαιωθούν. Το βρίσκω λογικό. Μια, πώς να το πω, λογική αντίδραση. Mm-hmm. Για πες τώρα... έγινε και η διευκρίνηση για το κύπελλο, εντάξει ήταν περιττό νομίζω να γίνει αυτό, αλλά όχι ήταν περιττό, έπρεπε να γίνει για το τυπικό του θέματος, αλλά τέλος πάντων... Δεν ήταν περιττό, ναι, δεν ήταν, το είναι τόσο γελί, ναι, είναι τόσο γελί και τόσο πρόχειρη στις αποφάσεις και τόσο αρπακολατζίδες, που με την απόφαση που ανακοίνωσε σήμερα επισήμως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μέσα σε όλο αυτό το ταβαντούρι που ανακοίνωσε, επί της ουσίας επισημοποιούσε και το κατάλαβαν οι δημοσιογράφοι του κλουδί, Ζωντόβολο ξύπνα, επισημοποιούσε ότι τα δύο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για το κύπελο, πρόσεξε, τα δύο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για το κύπελο, τα προσωπικά, θα γίνονταν και τα δύο με κόσμο. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα, γιατί είπε κλειστά τα παιχνίδια της Super League, άρα στο κύπελο κόσμο, και η τιμωρία του Ολυμπιακού ή θα ισχύσει η όποια τιμωρία έχει και όποια επιπλέον... Χρωστάει, ναι, χρωστάει. Θα ισχύσει, μπράβο, ναι, θα ισχύσει μετά τις 12 Φεβρουαρίου. Ναι, ναι, ναι. Άρα, τα δύο μάτς που θα γίνονταν Γενάρη μήνα, θα γίνονταν με κόσμο, γιατί ήταν του κυπέλου και ο Ολυμπιακός δεν θα μπορούσε να εκτίσει κάποια ποινή δική του, γιατί αυτή θα την εκτίσει μετά τις 12. Τόσο πρόχειροι, ακόμα και σε αυτήν την ηλικιότητα που ανακοίνωσαν και αποφάσισαν, αυτή τη γελιότητα, ακόμα και σε αυτό ήταν τόσο πρόχειροι, τόσο αρπακολατζίδες, τόσο να πούμε κάτι που νομίζουμε ότι επικοινωνιακά θα αρέσει στον κόσμο, είναι και τόσο ηλίθιοι επικοινωνιακά, τέλος πάντων το ξεχνάω αυτό, αλλά όλα αυτά τα ζητήματα τα λύνουμε επικοινωνιακά. Και όπως είπα, αύριο τώρα θα γίνει μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, που είναι τραγικό, αλλά δεν κάνω πλάκα, προσπαθώ να αναδείξω το μέγεθος της ηλικιότητας. Είναι τραγικό αυτό που συνέβη σε αυτή την άτυχη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, που την κατασπάραξαν τα τρία σκυλιά. Και όπως τραγικό είναι αυτό που συμβαίνει στον αστυνομικό... Ναι, όπως και τραγικό είναι αυτό που συμβαίνει με τον αστυνομικό που χαροπαλεύει. Το ίδιο τραγικό είναι. Φυσικά. Που αύριο θα κάνουμε μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου και με αφορμή αυτό το τραγικό περιστατικό
θα ανακοινώσουν ότι μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου θα απαγορεύεται να βγάζουμε βόλτα τους σκύλους. Επίσης, επειδή αυτή η κυβέρνηση τώρα είναι έτοιμη να πατάξει και τη φοροδιαφυγή και κυρίως την φοροδιαφυγή των ελεύθερων επαγγελματιών και κυρίως τραγουδιστών, λέει, που φοροδιαφεύγουν, ηθοποιών που φοροδιαφεύγουν, δηλώνουν μηδενικά εισοδήματα, θα ανακοινώσει, λέει, για να την αντιμετωπίσει την φοροδιαφυγή το εξής μέτρο. Θα μπορούν οι ηθοποιοί να παίζουν θέατρο, αλλά θα απαγορεύεται στον κόσμο να πάει να τους δει. Συνεπώς δεν θα εισπράττουν, άρα δεν θα φοροδιαφεύγουν. Θα το λύσει και αυτό το πρόβλημα αυτή η κυβέρνηση. Αυτοί οι φωστήρες. Και όπως μου έγραψε και ένας φίλος στο ραδιόφωνο, αυτοί θα πιάσουν φορτίο κοκαίνης και θα απαγορεύσουν την πώληση κουραμπιέ. Καλό. Λοιπόν, επιβεβαιώνεται αυτό από την πλευρά του ΠΑΟΚ, τη επίσημα της ΠΑΕ, ότι ο ΠΑΟΚ λέει, όπως με ενημερώνει η Ελένη Μπούντου, συνυπογράψαμε έγγραφο με Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και Άρη για πρόταση μορφής προς τον Βαγγέλη Μαρινάκη από τη θέση του Προέδρου της Λίγκας. Πρώτη επιβεβαίωση επίσημα από τον ΠΑΟΚ. Άρα μπορούμε να το θεωρούμε και δεδομένο. Δεδομένο, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν λέει ότι εγώ καταθέτω πρόταση μορφής. Λέει ότι από κοινού οι άλλοι τέσσερις μεγάλοι συνυπογράψαμε. Ναι. Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και Άρης. Άρα το θεωρούμε δεδομένο. Ναι. Πρόταση μορφής, άρα επισημοποιείται προφανώς. Εντάξει, τώρα θέλει επιβεβαίωση και από τους άλλους, αλλά από τη στιγμή που επιβεβαιώνεται από κάτι τόσο σοβαρό από τη μία εκ των τεσσάρων ομάδων, από τη μία ΠΑΕ, ας πούμε, πριν ο ΠΑΟΚ, είναι και επίσημο. Επίσης, να σου πω ότι πριν από λίγα λεπτά εξέδωσε ανακοίνωση η Ένωση Αστυνομικών, όπου αναφέρει χαρακτηριστικά ότι είναι χάδια, λέει, τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Μην ξεχνάτε, λέει, ότι ο συνάδελφός μας τραυματίστηκε σε αγώνα βόλεϊ. Δηλαδή, γιατί όλη αυτή η γελιότητα. Ναι, τα παιχνίδια βόλεϊ, όλα τα παιχνίδια και του Ολυμπιακού, θα γίνονται κανονικά με κόσμο. Θα μου πεις, θα ήταν λύση ή θα ήταν σωστό να τιμωρηθεί το βόλεϊ? Όχι, δεν το λέω από την έννοια. Το λέω για να δείξω το μέγεθος της υποκρισίας, της ηλιθιότητας, της γελιότητας αυτής της απόφασης. Δηλαδή, εδώ έχουν χάσει κάθε ίχνος ντροπής. Δηλαδή, είναι πραγματικά ντροπή. Δηλαδή, δεν ντρέπονται να βγαίνει ένας εκπρόσωπος κυβέρνησης το 2023 και να λέει εμείς θα την πατάξουμε τη βία, θα ισχύσουν οι κάμερες. Ρε εσύ, το 2023 το λέει. Είναι νόμος του κράτους 12 χρόνια. Έχει διακοπεί το πρωτάθλημα 3-4 φορές για μήνες για να μπουν οι κάμερες. Και αν δεν μπαίνανε και αν δεν λειτουργούσαν, δεν θα ξανάρχιζε. Και ο άνθρωπος γέρει το 2023 και μας λέει στα μούτρα μας ανακοινώνει ότι θα το λύσει το πρόβλημα επειδή θα βάλει κάμερες. Υψηλής ευκρίνειας. Όχι, το υψηλής ευκρίνειας πρέπει να το πω Κασελάκης. Άλλος το στήρας. Να είναι, λέει, υψηλής ευκρίνειας. Σοβαρά, δεν το ήξερα αυτό. Δηλαδή, πραγματικά λες, δεν μπορείς να θεωρείς τόσο ηλίθιο, ρε φίλε. Δεν μπορεί να μου λες ότι πρέπει, τελείωσε, θα την πατάξω τη βία, θα το κάνω ονομαστικό το εισιτήριο. Μα είναι ονομαστικό εδώ και χρόνια, αδελφέ μου. Ονομαστικό είναι. Έχει ψηφιστεί, είναι νόμος του κράτους. Δεν μπορεί να βγαίνεις και να λες ότι ένα νόμο του κράτους θα τον κάνεις εσύ, δεν ξέρω εγώ τι, για να λύσεις το πρόβλημα της βίας, κάτι που υπάρχει εδώ και χρόνια. Ναι. Και να μας το λες με στόμφο. Ένα, δύο, τρία. Κάποιος θα βρεθεί από κάτω και θα σου ρίξει πέντε και θα είναι φάσκελα. Τι ένα, δύο, τρία θα βάλουμε κάμερες στα γήπεδα. Ναι. Ζητήσαμε, λέει, άμεση διακοπή τόσο ανακοίνωση που βγήκε πριν από λίγα λεπτά όλων των πρωταθλημάτων, καθώς και απόσυρση της αστυνομίας από όλες τις αθλητικές εκδηλώσεις, έως ότου όλοι οι ανευθυνοϋπεύθυνοι ιδιοκτήτες, παύλα παράγοντες του αθλητισμού, αντιληφθούν ότι απέναντί τους έχουν την οργανωμένη πολιτεία, τους θεσμούς και τη συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, που απορρίπτει όλα αυτά τα νοσηρά φαινόμενα βίας και εγκληματικότητα στον αθλητισμό. Ανταυτόν, λέει, ανακοινώθηκε μία δέσμη μέτρων μόνο για τους αγώνες ποδοσφαίρου της Super League 1, έλεγχος ταυτοπροσωπείας
και άλλες δευτερεύουσας σημασίας προβλέψεις, το που λες δηλαδή. Ξεκάθαρα λοιπόν προκύπτει ότι η αστυνομία θα συνεχίσει να είναι στους αθλητικούς χώρους και να φορτώνεται ευθύνες που δεν της ανήκουν, έχοντας να αντιμετωπίσει εγκληματικές αγέλες χούλιγκαν, οι οποίοι απλά δεν θα κάνουν το βρώμικο έργο τους σε αγώνες ποδοσφαίρου, αλλά θα είναι ελεύθεροι να επιλέξουν όποιο άλλο άθλημα επιθυμούν. Και καλεί την κυβέρνηση να πάρει και άλλα μέτρα. Πρόσθετα λέει. Σκληρά μέτρα και όχι χάδια, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο. Ναι, εγώ όμως κάποια στιγμή θέλω να ακούσω και από την πλευρά της αστυνομίας ποια είναι αυτά τα μέτρα. Ποια είναι αυτά, τι μέτρα να πάρουμε. Γιατί, οκ, η αστυνομική είναι μέρος του προβλήματος, τι εννοώ μέρος του προβλήματος, και μέρος του προβλήματος, πολλές φορές με τη δική του συμπεριφορά, αλλά και μέρος του προβλήματος, γιατί είναι οι άνθρωποι που το ζουν περισσότερο από τον καθένα. Άρα θα ήταν αυτοί που θα έπρεπε να μας δώσουν και τις, πώς να το πω, τις καλύτερες ιδέες για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Και τώρα η αστυνομία τι μας λέει, παιδιά, αφήστε με εμένα απ' έξω. Όχι, δεν είναι λύση αυτή. Είμαστε κράτος. Κράτος είμαστε. Κράτος. Ναι. Τι θα πει αφήστε μας απ' έξω. Η αστυνομία είναι για να αντιμετωπίζει παραβατικές συμπεριφορές. Και εδώ μιλάμε για παραβατικές συμπεριφορές εκτός γηπέδων. Πού δεν μπορεί να τις ελέγξει κάποιος άλλος, ποιος θα τις ελέγξει. Τα πιο σημαντικά, τα πιο άσχημα, τα πιο θανατηφόρα, τα πιο επεισόδια γίνονται εκτός γηπέδων. Άρα δεν μπορεί να είναι κάποιος άλλος υπεύθυνος που είναι της αστυνομίας. Ποιο να βάλουμε. Πάνουν εντού οι Κροάτες. Διασχίζουν τη μισή χώρα. Ποιο να βάλουμε να τους φυλάνε. Δίνουν ραντεβού θανάτου στο βόλεϊ, το ξέρουμε, στο τάβλι, στο βόλεϊ γυναικών. Έχουμε νεκρό στο βόλεϊ γυναικών. Σε δρόμους, σε λεωφόρους. Στη Θεσσαλονίκη, στις κεντρικές οδούς, στα μπαρ. Ποιος θα τους ελέγξει όλους αυτούς, άμα δεν τους ελέγξει η αστυνομία. Ποιο να βάλουμε. Είναι άλλη κουβέντα τι θα κάνουμε μέσα στο γήπεδο. Και για το μέσα στο γήπεδο είναι 100% μαζί τους. Αλλά έξω από το γήπεδο, ποιος θα φροντίσει για όλο αυτό. Και κράτος οργανωμένο είμαστε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Η αστυνομία πρέπει να φροντίσει. Τι μη μας ανακατεύεται εμάς και ποιος να ανακατεύει. Οι ομάδες να ασχοληθούν με αυτό, Μιχάλη. Φωστά, γιατί οι ομάδες 100% να ασχοληθούν με αυτό μέσα στο γήπεδο. Στον ντου που κάνει ο οπαδής στον μπαρ του άλλου, ποια ομάδα να ασχοληθεί. Ναι, εκεί είναι. Στο ξύλο στη λεωφόρο Λαυρίου με τον νεκρό, ποιος να ασχοληθεί. Διότι στα δύο τελευταίους νεκρούς που έχουμε στην Ελλάδα. Και τον Άλκη και τον Μιχάλη. Πού τους είχαμε. Ούτε καν σε μέρα αγώνα. Ούτε καν σε μέρα αγώνα. Ναι, ναι. Ποιος να ασχοληθεί άμα δεν ασχοληθεί η αστυνομία. Ποιο να βάλουμε να ασχοληθεί δηλαδή. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εμάς μη μας ανακατεύετε. Και ποιος να ανακατέψουμε. Σε οργανωμένο κράτος. Είμαστε οργανωμένη πολιτεία. Είμαστε νεκρούς στους δρόμους έχουμε. Με αφορμή, με αιτία, με ό,τι θες πες, την οπαδική βία. Μάλιστα. Αλλά δεν τον έχουμε τον νεκρό μέσα στο γήπεδο. Δεν τον έχουμε καν τη μέρα του αγώνα. Ποιος ασχολείται με αυτό. Ο ερασιτέχνης Ολυμπιακός πριν από λίγο στην συνέντευξη τύπου που παραχώρησε λέει ότι τα επεισόδια σημειώθηκαν τουλάχιστον 500 μέτρα μακριά από το γήπεδό μας. Κατά τη διάρκεια του πρώτου σετ, 50 μπαχαλάκιδες επιτέθηκαν στους αστυνομικούς. Οι περισσότεροι εξ αυτών τράπηκαν σε φυγή και δεν γνωρίζουμε σαν διοίκηση του Ολυμπιακού αν κάποιοι μπήκαν μέσα στο γήπεδο μετά την επίθεση. Προκαλούμε την αστυνομία να βγάλει τις συνομιλίες των αστυνομικών όταν είδαν αυτούς τους 50 μπαχαλάκιδες. Ποσός με ενδιαφέρει τώρα αυτό. Και έκανε, ναι, είναι τώρα φρέσκο αυτό τελευταίο και, ναι, γιατί υπήρχε συνέντευξη τύπου από το ερασιτέχνη και μάλιστα λέει έκανε κάλεσμα ο Ολυμπιακός για μαζικές αγωγές. Απαγωγή, ομοιρία και βασανιστήρια κατά των οπαδών μας. Ναι, δεν ξέρω πώς λειτουργήσαν, γιατί υπάρχουν διάφορες καταγγελίες, πώς λειτουργήσαν εν βρασμό προφανώς οι αστυνομικοί μετά τον τραυματισμό το πολύ σοβαρό του συναδέλφου τους, μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο προκειμένου να αναζητήσουν αυτόν που είχε διαπράξει την εγκληματική πράξη, και δεν ξέρω αν είχαμε υπέρβαση καθήκοντος και κατάχρηση ουσίας κτλ. Γιατί υπάρχουν τέτοιες καταγγελίες. Είναι ένα άλλο κομμάτι αυτό, είναι ένα άλλο ζήτημα. Αλλά τώρα το 50 μπαχαλάκιδες, τι μπαχαλάκιδες. Μπαχαλάκιδες. Περνούσαν απ' έξω να. Ήξεραν ότι θα έχει αστυνομία. Όχι, ήξεραν ότι θα έχει αστυνομία στο βόλε και πήγαν να κάνουν. Να παίξουν λίγο, ρε παιδί μου. Να παίξουν λίγο, δεν είχα τίποτα άλλο να κάνουν. Δεν είχε survivor στην τηλεόραση. Τέλος πάντων,
τέλος πάντων, ξαναλέω, το ακούω πέρα σε όλο αυτό, αλλά τέλος πάντων ξαναρχόμαστε στο που συζητάγαμε νωρίτερα, ότι εκεί ποιος θα επέμβει. Δεν μπορεί να μην επέμβει η αστυνομία, δεν μπορεί να επέμβει εκεί η ομάδα security. Η ομάδα security είναι για μέσα το γήπεδο, ότι όποιος μπαίνει μέσα στο γήπεδο θα είναι κύριος. Δεν θα πετάει, δεν θα πλακώνεται, δεν θα κοπανιέται, δεν θα τραυματίζει, δεν. Αυτό είναι ευθύνη των ομάδων χωρίς δεύτερη κουβέντα. Χωρίς δεύτερη κουβέντα. Πουθενά άλλου στον κόσμο δεν είναι ευθύνη της αστυνομίας το τι συμβαίνει μέσα στο γήπεδο σου. Πουθενά άλλου. Είναι δική σου ευθύνη. Φρόντισε να το λύσεις. Ναι. Αλλά το τι συμβαίνει έξω από το γήπεδο δεν μπορεί να το λύσει κανένας άλλος παρά μόνο η αστυνομία. Τι να κάνουμε. Να σου πω, επειδή τώρα βλέπω και από τις ανακοινώσεις της Ένωσης των Αστυνομικών, όλα αυτά που προανέφερα, ξέρεις αν παίρνει ποσοστό η αστυνομία από τα τηλεοπτικά συμβόλαια των ομάδων ή από τις λίγες και από την, δηλαδή και από τη Super League και από την Ομοσπονδία για πρωτάθλημα και κυπέλλο? Ναι. Εξακολουθεί να παίρνει. Μάλιστα. Εξακολουθεί να παίρνει, είναι σίγουρο. Από τη Super League με βεβαιότητα το λέω. Τώρα δεν ξέρω αν παίρνει και από αλλού. Αλλά okay, οι ίδιοι λένε δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Ακόμα και να συμβαίνει, ακόμα και να παίρνει, ακόμα και να. Ναι, είναι παλιό αυτό, δεν είναι καινούριο, είναι παλιό δηλαδή. Ναι. Και δεν ξέρω και αν θα είναι και στις τσέπες των αστυνομικών αυτό. Είναι ένα ερώτημα γι' αυτό. Δεν ξέρω, αν ακούει κάποιος και με ενημερώσει, δεν το έχω ακούσει και εγώ, δεν το ξέρω. Εννοώ αν φτάνει στην τσέπη του αστυνομικού που είναι στο γήπεδο. Ναι, που είναι στο γήπεδο, αν είναι έξτρα, αν είναι. Ναι. Δεν έχω ιδέα. Αλλά τέλος πάντων δεν τον αφορά κιόλας αυτό. Προφανώς με βάση ανακοινώσεις δεν το θέλω, ρε φίλε, και να το παίρνω δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Ναι, όμως ρισκάρω. Ναι, ρε φίλε. Ναι, δεν θέλω να πηγαίνω στα πλακώνω, να πλακώνω με στα γήπεδα, ακόμα και να μου δίνεις εξτραδάκι. Οκ, είναι για την χαρά του. Αλλά και ξαναλέω, σε ό,τι έχει να κάνει με το μέσα στο γήπεδο, είναι 100% μαζί τους. Δεν έχω κανένα λόγο εγώ να τρέχω στις κερκίδες, στα μάτα μου, να μπαίνω, να ρίχνω τα κρυγόνα, να μυρίχνω, να κυνηγάω, να χωρίζω, να βάζω ζώνες, δεν είναι δική μου δουλειά. Έχεις κύριε ένα μαγαζί, το γεμίζεις πίτα, είσαι ο Ολυμπιακός, ο Πάγος, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, φρόντισε όπως φροντίζει αυτό στο θέατρο, όπως φροντίζει αυτό στον κινηματογράφο, πού θα κάτσει ο καθένας είναι δικιά σου ευθύνη, πώς θα συμπεριφερθεί είναι δικιά σου ευθύνη, αν φωνάζει, αν πέφτει ξύλο, αν πετάει καπνογόνα να τον βγάλεις εσύ έξω από το χώρο σου κτλ. Αλλά εδώ έχουμε σοβαρά ζητήματα μακριά από τα γήπεδα. Άλλες μέρες των αγώνων. Ξαναλέω, οι δύο τελευταίοι νεκροί που έχουμε στην Ελλάδα από οπαδική βία είναι στο δρόμο σε μέρα, όχι αγώνα. Ναι. Εκεί δεν μπορεί να μην έχει ρόλο η αστυνομία, ποιος θα έχει. Έτσι είναι. Απ' την άλλη όμως, πού να ξέρει η αστυνομία, ρε Μιχάλη, αν 10 άτομα ξεκινήσουν και πάνε με ρόλο. Δεν λέω, προφανώς δεν λέω ότι πρέπει να τα ξέρει. Αν και στην εποχή του 2023. Δηλαδή, όπως αποδείχθηκε με τους Κροάτες, ήξερε και παραήξερε. Τους παρακολουθούσε κιόλας. Συμβαίνει και αυτό. Στην περίπτωση του Άλκη, ενδεχομένως να μην μπορούσε να κάνει και να δράσει προ και όχι μετά, ενδεχομένως και να ήταν δύσκολο. Ή και όχι. Ενδεχομένως και να έπρεπε να έχουν πληροφορίες. Ενδεχομένως υπάρχει ολόκληρη διεύθυνση στην αστυνομία, ολόκληρο τμήμα. Σε σχέση με αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που ταξιδεύουν μαζί με τις ομάδες αστυνομικοί για να παρακολουθούν τα μπουμπούκια. Υπάρχουν άνθρωποι που διαλέγονται μαζί τους. Υπάρχουν άνθρωποι, έχω γνωρίσει εγώ τέτοιους, υπάρχουν άνθρωποι που ζουν ανάμεσά τους προκειμένου να παρακολουθούν. Λοιπόν, σίγουρα έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο να υπάρχει και η πληροφόρηση. Αλλά σίγουρα δεν μπορείς να προλαβαίνεις τα πάντα. Αλλά πάντως δεν μπορείς να λες μη με ανακατεύετε εμένα με αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Μην ποιον ανακατεύει. Οργανωμένο κράτος είμαστε. Πρώην αστυνομικός μου γράφει ότι δεν παίρναμε τίποτα. Δεν παίρνουμε τώρα, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει φέτος αυτό. Αλλά δεν παίρνουμε τίποτα. Μα λέει. Και εγώ για αυτό το είπα. Νομίζω ότι στις τσέπες των αστυνομικών δεν φτάνει τίποτα. Ναι. Νομίζω ότι στις τσέπες των αστυνομικών απευθείας δεν φτάνει τίποτα. Δεν έφτανε ποτέ, όπως το λέει. Απλώς κρατάω και εγώ μια επιφύλαξη, μήπως έχει αλλάξει κάτι. Ναι, κι εγώ. Αλλά δεν, όχι. Δεν έχει και σημασία. Δεν έχει και σημασία. Δεν τους αφορά τους ανθρώπους. Ωραία πράγματα. Πάρα πολύ ωραία. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Και δεν τα μπορώ αυτά, από αυτά τα αρνητικά, τα μνημοσυνή. Δεν μπορώ να κάνω χαβαλέ. Δεν μπορώ να μιλάμε για μπάλα. Για τα offside.
πολύ για τα πέναλτι αυτά, να γινόμαστε ειδικοί, τώρα δεν μπορούμε. Εντάξει, όχι, 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 μπορούμε. Θα γίνουμε εισαγγελείς τώρα, θα γίνουμε νομικοί. Άμα θα γίνουμε αστυνομικοί, θα γίνουμε παράγοντες. Μα δεν είναι, να σου πω κάτι, χρειάζεται μια κοινή λογική. Δηλαδή πραγματικά πιστεύει και η κυβέρνηση ακόμα και αυτή που την πήραν αυτή την απόφαση, πιστεύουν ότι έτσι θα λύσουν το πρόβλημα της βίας. Πραγματικά θα σηκώσει και ψηλά. Δηλαδή μετά από τους δύο μήνες τι θα γίνει. Αυτοί που δεν πήγανε για δύο μήνες, για τρία εντός έδρας μάτς, τόσο είναι κατά μέσο όρο της κάθε ομάδας, δεν πήγανε στο γήπεδο. Μάλιστα. Μετά από δύο μήνες θα πάνε και θα είναι κυρίες. Δηλαδή, υπάρχει ένας που το πιστεύει αυτό. Ότι αυτό εδώ το μέτρο, ναι, είναι, δεν ξέρω, σκληρό, άδικο, ό,τι θες πες, αλλά όμως θα μας φέρει αποτέλεσμα. Υπάρχει ένας που πιστεύει θα μας φέρει αποτέλεσμα. Τι αποτέλεσμα θα μας φέρει? Τι, δεν θα έχουμε επεισόδια δύο μήνες, ας πούμε? Ναι. Το καλύτερο αποτέλεσμα που θα μας φέρει είναι αυτό. Στη Super League, στη Super League, δεν θα έχουμε. Κάποιο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός υπάρχει στο μπάσκετ, σίγουρα αυτούς δύο μήνες, όπου μπορεί να γίνει το Ελλαδής. Κάποιο θα υπάρχει στο βόλεϊ, που μπορεί να γίνει το Ελλαδής. Ναι. Άρα ούτε αυτό το πρόβλημα θα μας λύσει. Αλλά τέλος πάντων, πες ότι μας τόλουν για δύο μήνες. Μετά... μετά θα το πάμε γραμμή για όλα τα αθλήματα. Και επίσης, ποιος τους είπε ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι για το φύλαθλο και είναι για κάποιον άλλον? Τι, για ποιον είναι? Δηλαδή, τι νόημα έχει να παίζετε ποδόσφαιρο άμα δεν μπορεί να το δει ο φύλαθλος? Πραγματικά, τι νόημα έχει? Το ξαναείπα, είναι δηλαδή σαν να παίζουμε θέατρο να μην μπορούμε να το δούμε. Τι νόημα έχει? Θα το δείχνει τηλεόραση. Δηλαδή για ποιον... θα το έχει στο ραδιόφωνο. Θα το δείχνει τηλεόραση. Ναι, ναι, θα καθόμαστε σαν τα παιδιά στην μπροστά από τις βιτρίνες τα Χριστούγεννα να κοιτάμε τα δώρα που δεν μπορούμε να πάρουμε. Και... θα καθόμαστε μπροστά από τηλεόραση να κοιτάμε το γήπεδο που δεν μπορούμε να πάμε. Τι ωραίο. Το 10% είναι από τα έσοδα των εισιτηρίων. Εκεί πάει και πάει στα ταμεία της ελληνικής αστυνομίας και όχι στα παιδιά που είναι εκεί, δηλαδή στους αστυνομικούς που είναι στα γήπεδα. Πάει στα ταμεία της ελληνικής αστυνομίας, θεωρητικώς θα μπορούσε να μεταφέρεται με αναλογία ποιος πάει στο γήπεδο, πόσοι πάνε στο γήπεδο κτλ. Τα παιδιά αυτά δεν κρατάνε. Ναι, μας στέλνουν ότι δεν παίρνουμε τίποτα. Στα ταμεία της αστυνομίας. Ναι. Ήμουν σχεδόν βέβαιος, γι' αυτό το ανέφερα. Γι' αυτό τον έκανα τον υπενιγμό. Ότι η αστυνομία τα παίρνει, δεν ξέρω οι αστυνομικοί αν τα παίρνουν. Μάλιστα. Ωραία, Μιχάλη. Τι ωραία, δηλαδή χάλια, αλλά θα τα πούμε αύριο. Και σήμερα μαζί μας ήταν ενώπιμη με την κορυφαία στοιχηματική εταιρεία, καθημερινά χορηγός αυτού του 20 λεπτού, και αύριο λίγο μετά τις 3 παρέα με την ενώπιμη θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε, κύριε Τσόχο, να είστε καλά.